Φαίνεσαι πολύ έτσι χαλαρή και ότι δεν σε αγγίζει, ξέρω εγώ. Τα νεύρα, εκνευρισμός, θυμός και δεν θυμών. Αμέ. Δεν μου φαίνεσαι. Χαλαρή είμαι, αλλά όχι ότι δεν θυμώνω. Και νεύρα και θυμός και απ' όλα. Τι μπορεί να σε θυμώσει στην καθημερινότητά σου? Μπορεί να με θυμώσει, τώρα ακούγεται κάπως, η ασυνέπεια και η αγένεια, παιδιά. Δηλαδή να πω καλημέρα στον περιπτερά ή στο ταξί, γιατί παίρνω πολύ συχνά ταξί, επειδή δυστυχώς δεν οδηγώ. Και μου λένε, και άμα κάτι μου ντρούχνει, μπορεί να τρελαθώ. Μπορεί να πω, σταματήστε να κατεβώ. Όχι, κάνει. Ναι, θυμάμαι. Ναι, αμέ. Τι έκανε? Κατέβηκα, είπα, σας παρακαλώ, σταματήστε. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Κι εγώ έχω προβλήματα. Θέλω να. Ένα χαμόγελο, κάτι, δεν είπαμε. Πάρτι. Τέλος πάντων, να ξεκινήσει. Καλά, δεν λέω. Σωστά. Ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, το προξενιό της Ιουλίας. Έτσι. Και πρέπει να είναι από τις σειρές τις οποίες πρέπει να έχεις αγαπήσει, όπως φαίνεται. Πολύ. Πάρα πολλές σειρές έχω αγαπήσει, όπως είπαμε τη Βέρα και τα λοιπά. Καλά, μετά το Βραγιόλι πέρσι. Το Βραγιόλι. Εντάξει, ήταν και ο κόσμος. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Πάντως. Πολύ, πολύ, πολύ. Και ευθύνονται και όλοι οι συνεργάτες και κυρίως ο Νίκος ο Απειρανθίτης, ο οποίος κάνει το σενάριο. Ναι. Για να τα λέμε αυτά. Για να καταγράφονται. Βέβαια, να καταγράφονται, γιατί έτσι είναι. Και η Ιουλία, πραγματικά δύσκολη δουλειά, γιατί έπρεπε να είναι τρεις φορές την εβδομάδα εποχής σε χωριό. Καλά, δεν γυρίζω από το χωριό. Ναι. Αλλά χωρίς στούντιο, που στο στούντιο μπαίνεις και. Χτυπάς κάποιες, δηλαδή εννοώ για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θόρυβοι, μηχανάκια, αυτά που δεν πρέπει να ακούγονται στο εποχή. Οπότε σταμάταγε εννοείς συνέχεια. Όταν είναι εποχής, ένα πράγμα έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Και δεν έχει στούντιο να έχει φτιαγμένο κάτι, ας πούμε, όπως είχαν οι μέλισσες, που ήταν πολλά οι γειτονιές, τα χωριά ήταν στούντιο, πολύ πιο εύκολο. Ναι. Εμείς ήμασταν σε φυσικούς χώρους, που είναι πολύ ωραίο βέβαια, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα. Κινηματογραφείς διαφορετικά. Βέβαια. Αλλά δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν μεγάλα τα επεισόδια, πολλή ώρα, εξαιρετικοί σκηνοθέτες μας, εξαιρετικοί όλοι οι ηθοποιοί, ένας και ένας. Ναι. Δηλαδή μην άρχισω να τους λέω τώρα, είναι... Ναι. Γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, ναι, ναι, και τα νέα, ναι, τα παιδιά και τους συνομήλικους, την Μπέγκη, την Καλλιό, την Άννα, τη Μάσχα, τον Ηλία, το... Δηλαδή τώρα είναι πολύ, πολύ ο κόσμος. Λέω τις μεγαλοκοπέλες εμάς. Σταμάτα! Α, δεν την Μπέγκη, θα με σκοτώσει. Λοιπόν, υπέροχη σειρά και τώρα έχει ο κόσμος αρχίσει να... Γιατί φτάνει ποιος θα έχει σκοτώσει το Γεωργίκη και είναι στα κάγκελα. Και ζητάνε spoilers. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει καμία εδώ πιθανότητα. Εδώ είναι η κοπέλα, η κοπέλα αυτή εδώ. τρελαίνεται. Δώσε κάτι λίγο. Ο Μάνος το βράδυ το βλέπει. Ναι, εγώ κοιμάμαι νωρίς, γιατί ξύπναγα στις 5 για να πάω στο γύρισμα. Ναι. Δεν μπορούσα να το δω το βράδυ. Και μου έκανε, έπεφτα για ύπνο, είχε πέσει και αυτός και μου έκανε. Σηκωνόμουν για νερό. Τι. Ο Τάδε τον σκότωσε. Σκάσε, Μάνο, κοιμήσου. Α, το ξέρεις. Δεν του έχω πει. Δεν του έχεις πει? Όχι, βέβαια. Δεν μας πεις μία λεπτά. Είναι πολύ σκληρή αυτά. Τίποτα, Θα δεις τρίλερ εσύ και θα θες να ξέρεις το τέλος, γιατί... Όχι, έχει δίκιο, ρε παιδί μου, κάτι λίγο να μας έλεγες. Ναι. Όχι, και να μου επιτρεπόταν από το κανάλι, ας πούμε, και από τους σεναριογράφους, δεν θα το έκανα. Το χειμώνα τι θα κάνετε? LUV, ξέρω. LUV, λάβ, ναι. Τι είναι αυτό? Είναι, τώρα είναι πολύ πρόσφατη, έγινε τώρα, για τηλεόραση ακόμα δεν μπορώ να πω, είμαι σε συζητήσεις, ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά... θα είμαστε, εδώ και ο Μοστολακίδης κάνει σκηνοθεσία. Προχθές εδώ πέρα, δεν είσαι κάτι. Ναι, μου το είπαν τα παιδιά. Ναι, γιατί κλείσαμε τώρα και έγινε. Πότε γιατί τώρα, δεν μπορείς να το... Χθες δηλαδή. Προχθές. Την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε. Ναι. Τι νομίζεις, μέσα σε δύο μέρες γίνεται αυτό. Τι. Μάλιστα. Θα είμαι με τους δύο πολύ αγαπημένους ηθοποιούς και αγαπημένα παιδιά, τον Γιώργο τον Περιπασόπουλο και τον Ηλία τον Βαλάση, ο οποίος στο προξενιό έχει δώσει ρέστα, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Είναι μια έτσι ανατριπτική, ιδιαίτερη κωμωδία, σουρεάλ. Δεν είναι μόνο κωμωδία. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Είναι τώρα περίμενε, γιατί παθαίνω εγκεφαλικό. Με αυτό με κοροϊδέψει κανείς, γιατί παιδιά δεν τον ήξερα, τον συγγραφέα. Μάρλεϊ Σίσγκαρ. Περίμενε, κάτσε. Όχι, κοίταμε. Κοίταμε, Μάρε Σίσγκαλ. Συγγνώμη, το είχε σε χαρτί, το έβγαλε. Τι να κάνω, μη με ρωτήσω. Πες μου, του λέω το ευδόκι μου, του στέλνω με ένα. Σε παρακαλώ. Πες μου πώς προφέρεται ο άνθρωπος. Στον κόσμο μου. Δεν τον ήξερα.
Εντάξει. Έχει γίνει και ταινία με τον Jack Lemmon, έχει βασιστεί. Ναι. Που φαίνεται εξαιρετικό. Στο Μικρό Παλάς. Δευτέρα-Τρίτη. Θα είμαστε καλά. Θα πούμε λεπτομέρειες. Θα λεπτομέρειες. Ωραία. Έρχεται κι άλλος χειμώνας. Το βλέπουμε. Έτσι. Ναι. Το άφησε το χαρτί. Δεν μπορώ να πω ψέματα στον κόσμο, εγώ δεν λέω. Τον είχα χαρά. Μάρλης. Μάρι, Μάρι, δεν είναι Μάρλεϊ, γιατί κι εγώ την πάτησα. Μάρι, σίστερ. Θέλεις να πάμε να φάμε. Πάμε. Έχουμε καρονόπιτα. Πάμε, πάμε.